Γιατί ο Βασίλης άργησε. Ο Παντελή. Παντελή, το... Δεν σε κάνω. Λέει, θα πάμε. Θα πάμε. Ναι, μην θα πάμε. Βάτα του. Θα πάμε. Είναι πολλά. Άλλος από εκεί. Κοιτάξτε, πολύ φτωχή είναι αυτή. Φύγανε από εδώ, λέει, με 20 λίρες. Πήρε τη θέση του Σύφη, όχι. Ε. Σύφη είναι υπουργό. Κάτσε από εκεί, ναι, σωστά. Εγώ είμαι εδώ. Με φύλακα, σαν να έρθω. Στα κεριά. Με σύμφωνα να πάει. Θα έρθει, λε, θα έρθει. Μπα, κάπω εδώ παρά. Τι μου λε, έμα το σταμάτη, τι έκανε με την εγχείρηση, έκανε. Εντάξει, έμα είπα. Το σταμάτησε. Α, μπορώ. Είναι σε κόμμα. Είναι σε κόμμα. Πε. Σε κόμμα. Εχθές, όχι σήμερα και σήμερα. Δεν ξέρω, ο Μιχάλης θα ξέρω. Χθες και σήμερα. Ναι, μόνο. Πήγε στον Ευαγγελισμό. Δεν ξέρουμε πού είναι. Πάνε το κόμμα Ευαγγέλη. Στον Ευαγγελισμό ήταν δυο μέρες και δεν τον είχα, δεν είχε κρυβάσει τον παιδί. Ακριβή, ναι. Δεν είχα κρυβάσει. Και εκτάκτωση του του πήγαν και πήγε σε άλλο σοκούριο. Στην εντατική. Ο Ευαγγελισμός δεν έχει εντατική. Δεν του κρυβάσει, δυο μέρες του κατέτσι του πήραν. Ποιος θα έχει. Αύριο έχουμε απεργία όλα. Όλα. Το μετρό, το προεστιακό. Αυτά έχουν 24 ώρες. Τα μπλε έχουν 5 μέχρι 7.30. Από τις 5 του παρτίζουν μέχρι 7.30. Το πρωί. Ναι. Εντάξει, τα υπερασικά δεν έχουν. Δεν έχω υπερασικά. Θα πάμε με τον γύρο, θα αναφώ σε μια δουλειά αύριο πρωί. Και μας χαλάσανε τα σχέδια. Και δικό του. Όχι, θα πάμε στο γύρο. Μέχρι εκεί μετά πάρουμε ένα ταξί να πάμε στη δουλειά. Το μετρό και το προαστιακό 24 ώρες. 24 ώρες. Τους κλέψανε τα λεπτά τώρα. Τι βρίσκεται. Τους κλέψανε. Τα πήραν όσοι τα κλέψανε. Αυτοί φωνάζουν, οι συνδικαλιστές, αυτοί τα ομόλογα. Α, τα λεφτά του ταμείου, ναι. Τα ομόλογα. Αυτοί τα κλέβουν, οι προέδροι του ταμείου. Έχω κάνει και τα ξέρω. Και δεν τα γυρίζω πίσω. Πάνω. Παιδί μου, τούτα εδώ ότι έχουν χαθεί το καραμαλί, θα τα βάλει. Αυτά που χαθήκανε πριν, τόσα δις με χρηματιστήρια και τέτοια, γιατί δεν βάζανε αυτοί. Θα τα βάλουν τώρα, λένε, θα τα βάλουν. Πάψε, πάψε. Τούτε εδώ, θα βάλουν πίσω, θα φέρουν πίσω. Ετού θα τα βάλουν αυτά που είναι τώρα. Όχι όλα. Όχι τα δικά τους. Τα δικά τους. Καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί μιλάτε για κλέψη. Λοιπόν, παιδιά, να πιάσουμε. Πάσε να κάνω κάτω. Κάτσε, δύο λεπτά ακόμα, χάλασε ο πόντος. Για τώρα να πιάσουμε ή να πιάσουμε πρόβλημα, Βασίλη. Βασίλη, πάλι έχει πρόβλημα. Όχι, δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα. Όχι, κάτσε δύο λεπτά. Κάτσε δύο λεπτά. Κάτσε δύο λεπτά. Κάτσε. Εντάξει, θα φύγουν πιο γρήγορα. Πως έχουν δύο άτομα. Ο κλέφτης. Όταν κλέφει όλα δεν ξέρει ότι που έχει κλέψει. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Τελείως. Αυτό έλειπε. Ξέρει, γι' αυτό φωνάζει ο κλέφτης. Να φοβηθεί ο νοικοκύριος. Όχι. Του λέει εδώ, ρε με έχω ακούσει από πού έκλεψα εγώ. Από εκεί τα φάγατε κι εσύ, από εκεί τα φάγω εγώ. Τι λες τώρα. Απλά τα πράγματα. Τι ομόλογα, τι αυτά, ας. Όχι, τα πάντα. Μια προσευχή παραπάνω, εδώ να τους ελεγείς, θα τους αλλάξει μυαλά, τους άρχοντες. Αλλιώς δεν πρόκειται να... Μα οι άρχοντες δεν ξέρουν τίποτα όμως, αυτή είναι η υπόθεση. Ποιος. Οι άρχοντες. Λέω. Όλοι ξέρουν, μέσα είναι. Μέσα στον κόλπο. Μα είναι δυνατόν ποτέ τώρα. Τα αφεντικό να μην ξέρει τι κάνει ο υπάλληλος. Εδώ η Ακρόπολη τσακούνται η τάπολη του Καραμαλή. Ποιος. Η εταιρεία αυτή η Ακρόπολη.
Τσακώνει με τον καραμάνι του παιδιού. Αυτοί φωνάζουν γιατί έχουν κλέψει πολλά, ξέρουν, γι' αυτό φωνάζουν. Ναι, σταμάτα καραμάνι του παιδιού που χθες. Σταμάτα καραμάνι γιατί. Τι θα του κάνει. Όχι. Τι έχει φάει λεπτά ο καραμάνις. Σου λέει μη μιλες πολλά. Καλά, περίμενε. Κάποιοι θα βγουν φυλακή. Δεν μπορεί. Κάποιοι θα βγουν. Μέχρι τέλος του Μάη. Αν δεν βάλουνε, θα είναι εκτεθειμένοι. Αν δεν βάλουν φυλακή, θα είναι εκτεθειμένοι. Θα πληρώσει κανένας, μικρός κανένας, κανένας τίποτα, κανένας. Εγώ άκουσα τον Βενιζέλο μια μέρα που είπε ένα ωραίο, γιατί αφού δεν μας βάλανε φυλακή, τώρα θα μπουν αυτοί. Ωραίο. Έτσι το είπε. Να, όπως θα το λέω, ρε παιδί. Άμα το κατώ. Κοίτα, τι λένε. Είπε την αλήθεια. Αν κάνει και πού την έλα, τους βάλανε. Αφού δεν μας έβαλε φυλακή, δεν μας έβαλε φυλακή, τώρα θα μπουν αυτοί. Να έτσι αυτό. Ναι, θα είσαι. Τα λέει, τα λέει. Και τα λέγε στον κόσμο, δηλαδή, ότι είμαστε κλέφτες. Τώρα θα μπουν αυτοί είναι κλέφτες. Ξέρουν πως κλέφτες. Άρα λέει που είμαστε εμείς. Τελείωσε. Ο κόσμος έχει πάρει άλλη τη στάση. Τα μαθαίνει όλα, τα κρίνει όλα. Μόνο ένα 5% δεν ξέρει τι του γίνεται. Ναι, ναι, ο άλλος κόσμος είναι ενημέρωμένος. Ό,τι και να του πεις. Ναι, ναι. Τα ξέρω, τα ξέρω. Είναι ενημερωμένοι, μόλι και όλοι. Εγώ. Δεν βάλω πράσινο, δεν βάλω. Ο κύριο. Δεν βάλω σήμερα. Δεν τελειώνει η συζήτηση. Ναι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός ανέστη ελεκό, ανάτο, θάνατο, πατή σας. Και έτσι της μήνας η ζωή χαρισάμενος. Εγώ θανάτω θάνατο παιδί σας, έτσι δίνουν στη ζωή χρυσάμενος. Χριστός ανέστη, εγώ θανάτω θάνατο παιδί σας, έτσι δίνουν στη ζωή χρυσάμενος. Ευχαριστώ. Μεθαύριο όλοι μας θα γιορτάσουμε την ανάληψη του Κυρίου. Είναι μια γιορτή που ξεπερνάει σε βάθος του ανθρώπου τη διάνοια. Δεν μπορεί να τη συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Την έχει δε καθιερώσει ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Ο ουρανός έχει ορίσει από καταβολής κόσμου πριν γίνει ο κόσμος να γιορτάζεται αυτή η εορτή. Η ανάληψη. Είναι μεγάλη γιορτή. Η ανάληψη. Όχι, που είναι πριν. Είπα πριν γίνει ο κόσμος. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Να δώσω την απάντηση. Γιατί να δώσω την απάντηση, γιατί αυτή η γιορτή έχει καθιερωθεί από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί όλα τα σχετικά με τον άνθρωπο, την πτώση του και τον ερχομό του Κυρίου, ήταν προγραμματισμένα, επαναλαμβάνω, από το Θεό. Αυτό που εμείς το ονομάζουμε Θεία Οικονομία. Με λίγα λόγια, το βαθύτερο νόημα της γιορτής μεθαύριο γιορτάζουμε αδερφέ Μιχάλη. Ναι. Μας λέει το εξής. Ότι ο άνθρωπος συμφιλιώθηκε με το Θεό.
επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος συμφιλιώθηκε με τον Θεό. Γιατί ήλθε εκείνος με κεφαλαία γράμματα που ένωσε τα πριν χωρισμένα, τα πριν διαστότα. Και αυτά τα χωρισμένα πριν τον ερχομό του Κυρίου ήταν Θεός και άνθρωπος. Μπήκε τέρμα στην έχθρα που υπήρχε ανάμεσά μας. Σε εμάς δηλαδή και στο Θεό. Μη φανταστούμε καθόλου ότι σε αυτό η αιτία, δηλαδή σε αυτή την έχθρα και τον χωρισμό, η αιτία ήταν ο Θεός. Αυτό είναι βλασφημία. Αντίστροφα, ο Θεός πάντα είναι σπλαγνικός, ο άνθρωπος όμως είναι αγνώμων και αχάριστος. Αυτή είναι η βασική αιτία. Καλώς το λέτε. Αυτή είναι η βασική αιτία. Δηλαδή, η αχαριστία και η αγνωμοσύνη του ανθρωπίνου γένους απέναντι στον πολυέσπλαγνο Κύριο και Θεό μας. Ενώ θα έπρεπε ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, να προσφέρει σε αυτόν που τον δημιούργησε άπειρες ευχαριστίες. Γιατί άπειρες είναι δωρεές που έχει πάρει από τον Θεό. Σε αυτόν που σου δωρίζει κάτι λες ευχαριστώ. Όμως ο άνθρωπος γύρισε την πλάτη στον ευεργέτη Θεό, και αντί ευχαριστώ απομακρύνθηκε από αυτόν και στη μέση μπήκε η έχθρα. Μπήκε δηλαδή αυτός που είναι η γεννήτρια της έχθρας, ο διάβολος. Μετά από όλα αυτά και αφού ο άνθρωπος, μιλάμε για την ανάληψη, Ιωσήφ, που γιορτάζουμε μεθαύριο. Και είπαμε ότι τη γιορτή αυτή, της αναλήψεως, την έχει καθιερώσει η Αγία Τριάδα και όχι άνθρωπος. Η Αγία Τριάδα και όχι άνθρωπος. Θα το καταλάβουμε αυτό στο τέλος, καλά, καλά. Λοιπόν, κάποτε σκέφτηκε ο Θεός να καταστρέψει, το γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, τον άνθρωπο, τις γυναίκες, τα παιδιά, τα θηρία, τα ζώα, τα πτηνά και να μην μείνει τίποτε επάνω στη γη. Βέβαια, αναφέρεται αυτό ξεκάθαρα μέσα στην Αγία Γραφή, ότι, το λέω άλλη μια φορά, πήρε την απόφαση και έβγαλε, θα λέγαμε, εντολή να εξαλείψει πάνω από το πρόσωπο της γης τα πάντα. Από άνθρωπο μέχρι και χτίνη και ζώα και πτηνά. Λέγει εδώ, εξαλείψω γάρ
των άνθρωπων όν επίησα από προσώπου της γης. Εξαλείψω τον άνθρωπο. Δεν θα αφήσω ίχνος, δηλαδή, παρουσίας ανθρώπινης επάνω στη γη. Είναι η φωνή του Θεού αυτή. Και τα θηρία και τα κτίνη, γιατί ότι μετεμελήθην ότι επίησα τον άνθρωπο. Γιατί μετάνιωσα που δημιούργησα τον άνθρωπο. Σκεφτείτε, ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου, να παίρνει απόφαση για να καταστρέψει αυτό που έπλασε, γιατί μετάνιωσε για αυτό που έπλασε. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πίσω από αυτή την πραγματικότητα κρύβονται κρύβεται ό,τι βρωμιά μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, την οποία κάνει ο άνθρωπος βρωμιά και η βρωμιά προξενεί τη συμφορά του αφανισμού. Και ο Θεός, αφού ο άνθρωπος... Η αμαρτία. Ναι, αφού ο άνθρωπος επιλέγει τη βρωμιά, ο Θεός αφήνει να του έρθει στο κεφάλι αυτό που διαλέγει. Όμως, είπαμε ότι είναι πολυέσπλαχνος ο Θεός. Πολυέσπλαχνος. Αγαπάει στον αιώνα τον άπαντα τα δημιουργήματά του. Και μέσα στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται μια πάρα πολύ ελπιδοφόρα και ζωηφόρα φράση. Ελπιδοφόρα, γεμάτη ζωή, φράση σχετικά με την απόφαση να τον άνθρωπο να τον αφανίσει. Ποια είναι αυτή? Καιρός παντός ανθρώπου οίκη πρόσμε. Μετά την απόφαση περί αφανισμού του ανθρώπου, φαίνεται πάλι ο Θεός να πλώνει το χέρι και να λέει: ήρθε η ώρα να συζητήσω με τον άνθρωπο. Να συζητήσω. Ο καιρός, καιρός παντός ανθρώπου, καιρός παντός ανθρώπου, καιρός για κάθε άνθρωπο είναι τώρα να συζητήσουμε. Ήκη έχει έρθει. Τι να συζητήσει ο Θεός με τον άνθρωπο? Βλέπετε, ο δημιουργός μας δεν ξεχνάει τον άνθρωπο. Κύριε, λέει Μιχάλη, τι εστί άνθρωπος ότι μη μνήσκει αυτού, τι άραγε, πόση σπουδαιότητα, πόση αξία πρέπει να έχει ο άνθρωπος ώστε εσύ να τον θυμάσαι, παρόλα τα κατάντια που έφτασε ώστε να πάρεις απόψη να τον καταστρέψεις, παρά τα κατάντια τον θυμάσαι. Και ακόμη ή ως ανθρώπου, και τα παιδιά που γεννούν οι άνθρωποι τα επισκέπτασε, λέει, και τα επιβλέπεις. Ήρθε λοιπόν η ώρα να συζητήσει με τον άνθρωπο ο Θεός. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε με την ερωτήση αναλήψεως. Για το ξεπεσμό του ανθρώπου μιλάμε, για την πρόκειται του Θεού που μπαίνει στη μέση και αποτρέπει τον αφανισμό του ανθρώπου, για την σπλαγνία του που παίρνει τον άνθρωπο και συζητάει μαζί του για να μην τον αφανίσει, γιατί ο άνθρωπος
είναι εικόνα του Θεού. Είναι εικόνα του Θεού. Δηλαδή έχει πνευματικά χαρίσματα που έχει και ο Θεός. Θα πω, λέγει, τις αιτίες που ζητάω να αφανιστεί ο άνθρωπος, για να τα ακούσουν οι ότι θα το καταστρέψω, για να τα ακούσουν οι μελούμενες γενναίες, δεν λάβουν τα μέτρα τους. Αυτό δηλαδή, αυτή η απόφαση που πάρθηκε, εν μέρει εκτελέστηκε, έχουμε Σόδομα και Γόμορα, έχουμε κατακλυσμό του ΝΟΕ, αλλά δεν αφανίστηκε το ανθρώπινο γένος, εντελώς. Βλέπουν οι μελούμενοι οι γενναίες που έρχονται για να βάλουν μυαλό τις αιτίες και τα αρέστα. Λοιπόν, σίγουρα κάποιοι νουθετούνται από αυτές τις πραγματικότητες. Βάζουν μυαλό κάποιοι, υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν όλη η ανθρωπότητα να γυρίζει την πλάτη στο Θεό την αγάπη. Δεν είναι δυνατόν να γυρίσει την πλάτη η ανθρωπότητα ολόκληρη. Υπάρχουν και οι άνθρωποι του Θεού. Ποια φροντίδα έδειξε ο Θεός σε αυτό το πεσμένο άνθρωπο, ή να πω τη λέξη μεγάλη, να βάλω και ένα κάτι μπροστά ακόμα, σε αυτό το ξεπεσμένο άνθρωπο. Ξεπέσει. Και μάλιστα τέτοιο ξεπεσμός που δεν περιγράφεται. Ποια φροντίδα πήρε, λέει, εσύ μάλλον αντί να εξοριστεί μετά το ξεπεσμό του άνθρωπου, να εξοριστεί και να διωχθεί και από τη γη, και από τη γη διώχθηκε μόνο από τον παράδεισο, έτσι δεν είναι? Όχι από τη γη, στη γη τον άφησε τον άνθρωπο. Και όμως ο γενναιόδωρος Θεός δεν τον άφησε και στη γη. Δεν τον άφησε στη γη εδώ που εξορίστηκε. Σκεφτήκαμε κάποτε μία Αγία γυναίκα που ζήσε μόνη και έρημη έξω από ένα μοναστήρι. Και έλεγε, είμαι στην εξορία του Αδάμ. Πώς ο Αδάμ έξω τον παράδεισο ήταν εξόριστος και αυτή έξω μακριά από τους ανθρώπους ζούσε στην εξορία του Αδάμ. Όμως φρόντισε αυτόν τον εξόριστο από τον παράδεισο να τον ανεβάσει στον ουρανό. Φρόντισε να τον ανεβάσει στον ουρανό. Και όχι μόνον στον ουρανό, αλλά και στη βασιλεία του μέσα να τον βάλει. Εξόριστος από τον παράδεισο, στη γη που δεν άξιζε ούτε και τη γη, βρίσκεται λοιπόν στον ουρανό, στη βασιλεία του Θεού. Και ακόμη και πάνω από τα χερουβίμ και πάνω από τα σεραφείμ. Τη στιγμή που εμείς μιλάμε τώρα, αυτό γίνεται. Γίνεται από τους πατριάρχες, τους προφήτες, τους σωσίους, τους δικαίους, τους μάρτυρες, που όντως από εδώ κάτω τους έβαλε πιο ψηλά και από τις αξιερχίες των αγγέλων. Πιο ψηλά. Έτσι βλέπουμε να έχει σταματήσει κατά αυτόν τον τρόπο κατά ένα μέρος η απόφαση θα καταστρέψω τον άνθρωπο και τα πτηνά και τα θηρία που υπάρχουν και να συμβαίνει κάτι αντίθετο. Ένα μέρος του ανθρωπίνου γένους αντί τούτου
να δέχεται από αυτόν που είναι δημιουργός, το Θεό, άπειρες τιμές. Άπειρες τιμές και αξιώματα, θα το λέγαμε σήμερα. Τι άραγε συνέβη ώστε ο ένας, το ανθρώπινο γένος, που είχε κηρύξει πόλεμο εναντίον του Θεού και ήταν αντίπαλα τα στρατόπεδα εντελώς, τι άραγε συνέβη και ενωθήκανε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι μεταξύ, ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, ένας μεσίτης υπάρχει. Ποιος είναι, Μιχάλη? Ο Χριστός. Ο Χριστός. Εις μεσίτης, λέει. Που πρεσβεύει υπέρ ημών. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι στέκει στο στη μέση ακριβώς ο Κύριος, με απλωμένα τα χέρια, για να ενώσει και ενώνει τον ένα, τον άνθρωπο, με τον Πατέρα του, τον Θεό. Χωρίς την παρουσία του Κυρίου ως μεσίτη, δεν υπάρχει αποκατάσταση. Δηλαδή, η ειρηνική σχέση και αγάπη του ανθρώπου, τον Θεό. Αυτός που ένωσε, ήταν, είναι και θα είναι ο μεσίτης, ο ένας και μοναδικός Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το λέει στην Καινή Διαθήκη, εγώ είμαι η οδό, αν δεν γνωρίσετε εμένα, ναι, εγώ θα σας γνωρίζω τον Πατέρα μου. Αν όμως θέλετε να γνωρίσετε τον Πατέρα μου, αν να γνωρίσετε εμένα, ναι, δεν γνωρίζετε τίποτα, ψεύδεστε. Χωρίς εμένα. Χωρίς εμένα, εγώ είμαι η οδό. Και άλλωστε οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα χρόνια, δεν είχαν την ονομασία χριστιανοί, οι επί της οδού, αυτοί που βρίσκονται πάνω στο δρόμο, πάνω στον Χριστό δηλαδή, τα πρώτα χρόνια. Λοιπόν, ο τρόπος που ένωσε τον άνθρωπο με τον Θεό, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο εξής. Δέχθηκε στους ώμους του το βάρος της τιμωρίας που επέβαλε σε μας ο Πατήρ. Δεν το καταλάβω πιο απλά. Εμείς είμαστε παρεβάτες. Έπρεπε να πέσει τιμωρία βαριά σε μια παράβαση, όχι σε απλό πρόσωπο ανθρώπου, αλλά στο Δημιουργό Θεό. Βαριά τιμωρία έπρεπε. Και να έχει τιμωρία βάρος ασήκωτο. Να έχει τιμωρία βάρος ασήκωτο. Λοιπόν, ο μεσίτης Χριστός, το βάρος εκείνο το ασήκωτο το δικό μας, που έπρεπε να σηκώσουμε εμείς, το σήκωσε στην πλάτη ο ίδιος. Πήρε τη θέση τη δική μας, σηκώντας το βάρος μας. Τι λέει, ρε Μιχάλη, εκεί που λέει? Ο άλλος την αμαρτία του κόσμου. Ναι. Που σήκωσε με το σταυρό όλες τις αμαρτίες μας. Ναι, εκεί που είχε στον εξάψαλμο που λέει αυτή την εικόνα που λέμε τώρα, ότι πήρε το βάρος και το σήκωσε στην πλάτη και ήταν βάρος ασήκωτο. Εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Είναι πολύ πάνω και από την κεφάλι μου σε ύψος και ένα σήκωτες. Είναι αυτό τώρα, πότε ο Κύριος, αυτό τώρα με το λέμε εμείς. Ναι, αλλά ο Κύριος όμως σήκωσε αυτό το βάρος το μεγάλο. Ναι. Αυτό είναι, σήκωσε το βάρος το μεγάλο ο Κύριος που έπρεπε να σηκώσουμε εμείς. Ένα είναι αυτό, ότι σήκωσε το βάρος. Ένα σχόλιο που είναι και πραγματικό της. Σηκώνει το σταυρό την ημέρα που σταυρώθηκε ο Κύριος, προχωράει το δρόμο του μαρτυρίου με το σταυρό στην πλάτη
και πέφτει κάτω. Και χρειάστηκε να φωνάξουν το σήμερα τον κύριο Νέο. Ναι. Μπορούσε να το σηκώσει ο κύριος το σταυρό. Αλλά ήταν ασήκωτος από το βάρος των αμαρτιών μας. Το καταλάβατε, ήταν ασήκωτος από αυτό το βάρος. Το βάρος των αμαρτιών. Δεν ήταν δικό του βάρος. Σήκωσε ξύλο. Ξένο. Ναι. Σήκωσε αμαρτίες. Έτσι, που ήταν ναι. Όλες πάνω στο ξύλο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτές ήταν ασήκωτες και όχι το ξύλο που σήκωνε στην ουσία. Ναι. Ο Κυριλλός πώς το σήκωσε. Δεν σήκωσε αμαρτίες, σήκωσε ξύλο. Α, μια απάντηση, πολύ σωστή παρατήρηση, λέει. Ο Κύριος δεν μπόρεσε και μπόρεσε ο Κυριλλέος. Yeah. Που σημαίνει, χωρίς τις αμαρτίες, το σήκωσε ο, ο Κυριλλέος. Έτσι, αυτό δεν λες. Σήκωσε, σήκωσε ξύλο. Χωρίς αμαρτίες, σήκωσε το ξύλο, λοιπόν. Σωστά. Είναι κάτι άλλο. Ναι, να πεις. Πού πάει. Ο Απόστολος Παύλος λέει πόσο είχε κάνει τόσα και τόσα προς το τέλος, ότι για τίποτα λέει στη ζωή αυτή δεν καυχόμαι, μόνο Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα. Δίχως αυτόν δεν θα είχα καταφέρει τίποτα δια του Σταυρού. Άραγε είναι όπλο. Το έχουμε εμείς όπλο. Είναι όπλο. Μπορεί να ήταν εμαρτύριο για τον Κύριο, αλλά εμάς είναι όπλο. Όπλο, όπλο, όπλο. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Δέχτηκε λοιπόν ο Κύριος, ας το προσέχω, μεσίτης αυτός που μας ένωσε, δέχτηκε να πάρει το βάρος το δικό μας, την τιμωρία μας, στην πλάτη του, και όχι μόνο αυτό, και να υπομείνει το βάρος της τιμωρίας. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το διαβάζω. Δέχτηκε στους ώμους του το βάρος της τιμωρίας που επέβαλεν σε εμάς ο Πατήρ, Θεός, και υπέμεινε την τιμωρία και τας προσβολάς που του έκαναν οι άνθρωποι στη γη. Και τιμωρία υπέμεινε και τις προσβολές. Κύριε, φωνάζει ο Δαβίδ προφητικά, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε, οι ονειδισμοί σημαίνει οι βρισχές, εκείνων που σε βρίζουν, λέει στον πατέρα του ο Κύριος, σαν του λέει, πατέρα μου, τα βρυσίδια εκείνων που σε βρίζουν εσένα πέσανε πάνω μου. Οι ονειδισμοί τον ονειδιζόντωσε, επέπεσαν επέμε, πέσανε επάνω μου. Δεν κλείδωσε ούτε εκεί από αυτό. Φορτίο βάρη σήκωσε. Υπομονή έκανε και τις βρισχές εκείνων που βρίζουν τον Θεό, τις δέχθηκε πάνω του, χωρίς καμία απολύτως αντίρρηση. Εδώ ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες πως δέχτηκε την τιμωρία που εκ των ουρανών του επευλήθη ο Κύριος? Αυτή η τιμωρία που εμείς έπρεπε να τη φάμε στην πλάτη, τη δέχτηκε ο Κύριος. Και προσθέτει, είδε και πως υπέμενε τας προσβολάς των ανθρώπων. Κοίταξε και την υπομονή απέναντι στις προσβολές που του κάνανε και τι δεν του κάνανε. Δεν θα θυμηθούμε τώρα το τι δεν του κάνανε, αλλά του πρόσφεραν. Είναι γνωστά, είναι γνωστά, τα ξέρουμε. Γνωστά, γνωστά για μένα με λόγια, αλλά το βάθος και τον πόνο που προξενούσα το ξέρει ο Κύριος μου. Εκεί είναι. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Όλα αυτά που λέμε τώρα, που στην ουσία σημαίνει εχθρότητα και μίσος του ανθρώπου προς το Θεό και ακόμη θυσία του Θεού για να φύγει το μίσος ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, όλα αυτά πρέπει να θυμόμαστε την ημέρα της αναλήψεως. Την ημέρα της αναλήψεως. Θέλω όμως να σταθώ στο εξής. Θα πει κάποιος, θα ρωτήσει, γιατί ο Υιός του Θεού να
να σηκώσει αυτό το βάρος και να θυσιάσει τον εαυτό του και να μην θυσιαστεί ο πρωτεργάτης πρωτόπλαστος Αδάμ, που αυτός είναι η αιτία της συμφοράς. Γιατί λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτή η προσφορά, δηλαδή να δώσει ο Αδάμ τον εαυτό του για θυσία, είναι απαράδεκτη για τον Θεό. Θα κάνω ένα απλό ερώτημα. Όταν πρόκειται να κάνουμε μία επίσκεψη σε ένα πολύ αγαπητό μας πρόσωπο και εκλεκτό, σαν δώρο τι θα του πάμε? Θα του πάμε το πιο φθηνό που είναι για πέταμα ή το πιο εκλεκτό για να δείξουμε τη δική μας αγάπη? Το πιο ακριβό. Και συνήθως στους άλλους που πάμε επίσκεψη παίρνουμε καλά. Για τον εαυτό μας δεν παίρνουμε καλά. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω, για να καταλάβουμε το θέμα, για να καταλάβουμε το θέμα. Στο Θεό που δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο εκλεκτός των εκλεκτών και ο αγαπητός των αγαπητών, εκλεκτός με κεφαλαία γράμματα, που δεν περιγράφεται η εκλεκτότητά του, τι έπρεπε να προσφερθεί? Έπρεπε να είναι εκλεκτό το θύμα. Και δεν υπήρχε άλλο θύμα τόσο εκλεκτό, όσο άξιζε στο Θεό, παρά μόνο ο Υιός του. Γι' αυτό θυσιάστηκε ο Υιός. Ήταν ο εκλεκτός των εκλεκτών. Ο αναμάρτητος. Ναι, ο εκλεκτός των εκλεκτών. Δηλαδή, δεν χωράει η αμφισβήτηση. Βέβαια, δανείστηκε να τα καταλάβουμε και τούτο. Άρα λοιπόν κατανοήσαμε καλά ότι έπρεπε να θυσιαστεί ο Αδάμ, αλλά η προσφορά του ήταν χωρίς καμία αξία, σάπια, αν θυσιαζόταν. Τη θέση του λοιπόν την παίρνει ο Υιός του Θεού, που είναι σε αξία ίσως με τον Πατέρα και εκλεκτός, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού από τη θυσία του Υιού του. Ικανοποιείται γιατί είναι απόλυτα άξιος και προσφέρεται στον απόλυτο Θεό Πατέρα του. Με κατανοείτε? Λοιπόν, να προσθέσω κάτι εκεί. Υιός. Για πες. Ο Κύριος από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τη Γενή πόσους προφήτες έστεινε που ήταν άξιοι, αλλά ήταν άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να σώσουν την ανθρωπότητα. Υπόθηκε, πολύ ωραία το λες, αλλά το θέμα είναι ότι ο Κύριος είναι ένας. Ο εκλεκτός του Θεού είναι ένας. Δηλαδή σε αξία δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλους τους Αγίους, όλους τους Ιούς, όλους τους προφήτες και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να πούμε ότι σύγκριση γίνεται. Δεν είναι σύγκριση. Αυτή λοιπόν τη θυσία τη δέχτηκε ο Πατέρας Θεός και ικανοποιήθηκε η Θεία Δικαιοσύνη. Θέλω όμως να καταλάβουμε ότι και στα ανθρώπινα ο Θεός, όταν δηλαδή είπε στο Μωυσή θα μπείτε στη γη της επαγγελίας μέσα και θα σπείρετε δέντρα καρπούς και λοιπά, από τους καρπούς θα μου προσφέρεις θυσία. Όχι τους πρώτους καρπούς, ούτε τους της δεύτερης χρονιάς, αλλά της τρίτης χρονιάς, που είναι η πιο εκλεκτή από όλους τους καρπούς. Γιατί είναι η τρίτη, επειδή δεν είμαι λαμβάνω. Ήταν η πιο εκλεκτή καρπή. Το λέει η γραφή αυτό μέσα. Λέει, για να δούμε, πως κάνω και λάθος κιόλας, πως είναι παραπέρα. Λέει,
Πράγματι, εάν ήταν η εκλεκτή προσφορά ο πρώτος καρπός και κατά το πρώτο έτος γενόμενος καρπός και ο καρπός που βγαίνει την πρώτη χρονιά, αυτό θα έπρεπε να προσφέρει στον Κύριο ο Μωυσής. Αν ήταν αυτός ο εκλεκτός. Ναι. Τώρα όμως λέγει, τρία έτη ου περικαθαρίς τον καρπόν αυτού. Για τρία χρόνια δεν θα μαζέψεις να μου φέρεις καρπό. Ου περικαθαρίς, δεν θα μαζέψεις να μου φέρεις. Ούτε εσύ θα φας όμως. Δεν θα δοκιμάσεις πριν από μένα εσύ. Του βάζει τέτοια... Α, γι' αυτό πάλι. Ναι, του λέει εσύ... Αυτό που λέμε έβγαζε τι το... Ναι, αυτό έπεφτε κάτω. Τελείωσε. Θα φέρεις τον εκλεκτό καρπό και μετά θα φας εσύ. Αυτό τι θα σημαίνει, υπακοή. Τι σημαίνει υπακοή. Σημαίνει, θα το εξηγήσω. Για τον Υιό Θεός, όχι. Όχι, παιδάκι. Όχι, εσύ. Οι άνθρωποι μετά τη θυσία τρώγανε. Από αυτά που πρόσφεραν θυσία, ή ζώα, ή καρπούς, οτιδήποτε. Ήταν από το λόμο, το μοσαϊκό. Για να φτάσουμε εκεί που ρώτησες εσύ. Τρία χρόνια δεν έτρωγε κανείς, το τέταρτο μάζευε τους καρπούς και πρόσφερε ένα μέρος από τους καρπούς. Στον Κύριο. Στον Κύριο. Έχετε παρατηρήσει... Είναι λουφόρος αυτό. Έχετε παρατηρήσει κάθε χρόνο τις μεταμορφώσεως τι κάνουμε. Τις με. Μεταμορφώσεως. Κάτω στη μεταμόρφωση του τύρα. Μαζεύουμε στα φύλλα και τα πάμε και τα ευλογεί. Πρώτα ευλογούνται εκεί, ναι. Σίκα στα φύλλα. Θέλω να προσέξουμε. Να προσέξουμε. Αυτά τα σταφύλια είναι ένα μέρος της όλης παραγωγής που έχει εδώ η περιοχή. Τα ευλογεί ο Θεός και ευλογούνται με αυτή την ευλογία όλη η περιοχή. Όλη η περιοχή. Όλη η περιοχή ευλογείται. Όλη η καρπή της περιοχής. Που θέλω να καταλήξω, μεγάλη. Ο Κύριος μας είχε παραγωγή η γη τότε που ήρθε καρπούς ανθρώπων. Είχε, δεν είχε. Γεμάτη από ανθρώπους ήταν. Έτσι. Και ο Πατέρας μας Θεός περίμενε και πέρασε χρόνια μέχρι που ήρθε η Παναγία που το δέντρο ήταν το καθαρό δέντρο. Και μπορούσε να δώσει καθαρό καρπό. Αυτό το καθαρό καρπό πήρε ο Θεός σαν να είναι, πώς λέμε για το τα σταφύλια προηγουμένως, ένα καφάσι, τα ευλογούν όλα, δανείστηκε σώμα αντιπροσωπευτικά και από αυτό το σώμα του ανθρώπινου που γεννήθηκε από την Παναγία ευλογήθηκε όλη η ανθρωπότητα. Πήρε ευλογία όλη η ανθρωπότητα. Πήρε ευλογία όλη η ανθρωπότητα. Να καταλαβαίνόμαστε. Δεν επαναλαμβάνω. Άλλη οποιαδήποτε προσφορά στο Θεό για να σωθεί ο κόσμος και να ενωθούν οι άνθρωποι με τον Θεό ήταν αδύνατο να προσφερθεί. Έπρεπε να είναι η πιο εκλεκτή από όλες. Και η μοναδικά εκλεκτή ήταν ο Κύριος με το ανθρώπινο σώμα που έλαβε και ήταν καθαρό. Λέει ο Δαβίδ. Κύριε, λέει, προσφορά δεν θέλησες, αλλά σώμα, λέει, μου κατάρτισες. Σώμα μου κατάρτισες. Δηλαδή, μου έδωσε σώμα φτιαγμένο σήμερα με τα μέτρα σου. Μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στον Κύριο, γιατί είχε καθαρό θείο σώμα ο Κύριος. Και θείο σώμα δεχόταν ο Κύριος. Δεν γεύθηκε κανένας άλλος. Πρώτος ο Θεός και μετά γεύμαστε εμείς. Σώμα σου μεταλάβετε. Ναι. Το κατάλαβες τώρα το νόημα. Ναι, εντάξει. Να μην κατάλαβα. Δεν θα φας εσύ, του λέει, πρώτα από τον καρπό. Θα φύγει ο καρπός. Θα προσφέρεις εμένα και μετά θα φας καρπό ευλογημένο, αφού αγιαστεί από μένα. Θα το βουλήσω. Και εδώ τώρα λοιπόν έρχεται ο Κύριος, προσφέρει το σώμα του, αγιάζεται από το σώμα του όλος ο κόσμος και το σώμα του πια το αφήνει και αγιάζονται όλες οι εκκλησίες. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι γίναμε αγκαλιά με την αγάπη του Θεού οι άνθρωποι. Θες να πεις κάτι? Τη χρονιά, πώς μπορούμε να την ερμηνεύσουμε? Χρονιά. Έτσι είπες. Τι χρονιά? Την τρίτη χρονιά. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Συγγνώμη, όπως το διάβασα. Ναι, το διάβασα, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Α, συγγνώμη.
Δεν έχω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω, καλά είμαι φτωχός της πνεύσης μου, ότι η τρίτη χρονιά είναι... Να πας αναγηγορικά τώρα, όχι, η τρίμερα ανάσταση. Ότι ήρθε ο κύριος Σιμώνης ο Χριστός. Ναι, ήρθε. Ναι, αλλά πότε ήρθε όμως, μετά πόσα χρόνια. Α, κοίταξε, μην το πάρεις αυτό. Εγώ θέλω να με συγχωρέσει η δική σου αγάπη, να σταθώ σε αλήψω στο... το θέμα, γιατί δεν θα προλάβω ούτε και αυτό να κάνω κάτι καλά και είναι τόσο ωραίο και το έχω τόσο πολύ διαβάσει το θέμα και είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σώμα το καθαρό, έτσι, προσφέραμε εμείς οι άνθρωποι του Κυρίου, προσφέραμε εμείς η ανθρωπότητα εξ ονόματος του Κυρίου στο Θεό και Πατέρα μας. Και προσέξτε τώρα κάτι. Αυτό το σώμα που σταυρώθηκε, το εκλεκτό των εκλεκτών σωμάτων του Κυρίου μας, το είδε ο Πατέρας, μιλάμε σαν άνθρωποι, έτσι, για να το καταλάβουμε, και είπε, έλα εδώ, κάθισε στα δεξιά μου, κάθισε στα δεξιά μου. Το τίμησε, όχι τον Κύριο σαν Θεό, το ανθρώπινο σώμα που πήρε, το τίμησε στη δεξιά καθέδρα του. Γιατί η θεότητα δεν πιάνει τόπο καθόλου, ούτε χρόνο πιάνει. Αλλά το σώμα το δανεικό που σταυρώθηκε και υπέμεινε και έπαθε, που δοξάστηκε, αυτό λοιπόν, έλα εδώ, κάτσε στη δεξιά μου. Μιχάλη, λέει ο Δαβίδ, 1080 χρόνια πριν, είπεν ο Κύριος το Κύριό μου, δηλαδή είπε ο Πατέρας Κύριός μου, ο Πατέρας, ο Δαβίδ λέει, είπε ο Κύριος Πατέρας μου, πες ότι είμαι εγώ Δαβίδ και λέω, είπε ο Κύριος, δηλαδή ο Πατέρας μου, το Κύριό μου στον Υιό του, ναι, που είναι οι δύο πατεράδες. Εδώ είναι πατέρας και γιος, θα το βάζεις σαν πατέρα και γιο. Α, εντάξει. Πατέρας και γιος. Βλέπει τον πατέρα, βλέπει και τον γιο. Οι πατέρες λένε ο βασιλιάς με τον γιο. Συγγνώμη, συγγνώμη, για να κατανοήσουμε. Ο Δαβίδ βλέπει τον πατέρα, βλέπει και τον γιο. Και ακούει τον πατέρα να λέει στο γιο του, έλα κάτσε δεξιά μου. Αυτό που λέω τώρα, το λέει η παλαιοδαιγική. Είπε ο Κύριος στον Κύριο, στο γιο του, κάθονται δεξιών. Πότε όμως το είπε, όταν πια είχε σταυρωθεί και είχε αναστηθεί και στις 40 μέρες αναλήφθηκε στους ουρανούς. Κάτσε δεξιά μου. Και ανέβηκε απάνω. Ανέβηκε απάνω. Να συνδέσω λίγο, να συνδέσω λίγο τα πράγματα για την χρειάζεται σύνδεση. Κάτσε να δούμε. Είπαμε ότι ο άνθρωπος είχε πέσει, Μιχάλη. Είχε πέσει. Ναι, βέβαια. Αυτό το ανθρώπινο σώμα δηλαδή, το ξεπεσμένο, που πάλι λέει ο Δαβίδ, έθεντόμε εν λάκκο κατωτάτω. Έθεντόμε, με έβαλαν στο πιο βαθύ λάκκο που υπάρχει. Έθεντόμε, έβαλαν στο πιο βαθύ λάκκο που υπάρχει. Ποιος έβαλε τον άνθρωπο στο πιο βαθύ λάκκο που υπάρχει? Η ανυπακοή και το κακό που έκανε ο ίδιος. Άρα μπήκε στο βαθύτερο λάκκο. Και ο βαθύτερος λάκκος ποιος είναι, Μιχάλη? Πες μια λέξη, μπορείς. Ο βαθύτερος λάκκος που μπήκε ο άνθρωπος. Είναι ο κόλαση. Είναι ο αναμεθάνατος. Ο Άδης. Ο τόπος που πήγαιναν όλες οι κολλασμένες ψυχές. Λάκκο κατωτάτω. Όλα λοιπόν τα σώματα, θα πούμε έτσι κατά τον τρόπο, είχαν προορισμό να πάνε εκεί, μαζί με τις ψυχές. Αφού είχαν ξεπέσει θαρρή εντελώς. Ναι. Τι έκανε λοιπόν ο Κύριος μας που έδωσε θυσία αγνό σώμα και το έβαλε στα δεξιά του πατέρα? Τι έκανε? Αν προσέξουμε την εικόνα της Αναστάσεως, θα δούμε τον Κύριο να απλώνει ένα χέρι και να βγάζει από τον Άδη
τον Αδάμ και την Εύα και μαζί όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η εικόνα της Αναστάσεως. Λοιπόν, για τελειώνω λίγο. Τον βγάζει λοιπόν από το λάκκο, τον πιο βαθύ που υπάρχει, τον ανεβάζει στη γη. Τον παίρνει από τη γη, τον πάει στον ουρανό και από εκεί τον ανεβάζει πιο ψηλά στον ουρανό του ουρανού. Και από εκεί τον περνάει πιο ψηλά ακόμη, πάνω από τις ταξιαρχίες των αγγέλων, πάνω από τα χερουβίμ και πάνω από τα σεραφίμ. Τον άνθρωπο παρακαλώ, τον ξεπεσμένο άνθρωπο. Ποιος? Πρώτα το ανθρώπινο σώμα που ευλόγησε όλους αντιπροσωπευτικά και μετά όλους εκείνους που αγκάλιασαν αυτή τον εξαγιασμό του Κυρίου, τους ανέβασε και αυτούς στα δεξιά του Πατέρα, ψηλά από τις ταξιαρχίες των Αγγέλων και των Αγγέλων. Εκεί μας οδήγησε ο Κύριος με την ανάληψή του. Με την ανάληψή του. Θα τα ακούσουμε. Διαφεύγει. Μου διαφεύγει το μυαλό. Λέει, το λέει. Την ώρα που θα γίνει η μικρή είσοδος της ανάληψης με το Ευαγγέλιο, ο παπάς θα βγει ο ίδιος ο διάκος έξω και θα σταθεί στην ώρα που θα πει, θα ψάλλουν όλοι μαζί. Ανέβει ο Θεός εν αναλαγμό εν φωνή σάλπιμπος. Λέει, ανέβηκε λέει ο Θεός, σωματικά βεβαίως, με αλλαλαγμούς και με ήχους. Φωνές. Ναι, ναι, και με ήχους σάλπιμπος. Αυτό είναι μεταφορικό, Μιχάλη. Και το εξηγώ. Οι άγγελοι, όσο καιρό εμείς οι άνθρωποι είμαστε φυλακισμένοι μέσα στις αμαρτίες μας και στον Άδη και στη γη, βρισκόταν σε λύπη. Σε λύπη, στεναγόρια. Μοιάζουν, θα λέγαμε, γιατί αδέρφια μας είναι κι αυτοί, με εκείνον που έχει έναν αδερφό και είναι κλεισμένο στη φυλακή και στεναγοριέται, περιμένει την ώρα και τη στιγμή να βγει από τη φυλακή. Και στεναγοριέται. Όταν βγει από τη φυλακή, χαίρεται. Καλώς τον αδερφό μου, λέει. Και οι άγγελοι αυτή τη χαρά έδειξαν του λυτρωμού από τα δεσμά της φυλακής του Άδη, όταν είδαν το ανθρώπινο σώμα να τον ανεβάζει επάνω λυτρωμένο ο Κύριος, φώναζαν με αλλαγμούς χαράς και δόξας. Δόξαζε ο Θεός. Δόξαζε ο Θεός που λυτρώθηκε ο άνθρωπος. Του φανταζόστηκε την πράγμα. Να θυμίσω αυτό που λέει η Γραφή, που το έχουμε πει εκατομμύρια φορές και δεν το βάζουμε στο μυαλό όσο πρέπει. Χαρά γίνεται εν ουρανό επί 9 αμαρτωλό μετανοούντι. Το λέει για ένα αμαρτωλό. Χαρά στον ουρανό. Να θυμίσω και το άλλο. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ ο Κύριος. Τι ακούστηκε? Δόξα εν υψίστης Θεό. Αλλά λέει και την αιτία που δοξάζαν τον Θεό όμως. Δόξα εν υψίστης Θεό, δόξα στο Θεό που είναι στα ύψη, γιατί έδειξε την αγάπη του στον άνθρωπο και σώθηκε. Και πηγή ειρήνη είναι ο άνθρωπος Ευδοκία. Το Ευδοκία σημαίνει αγάπη. Αγάπη λυτρώσεως. Λοιπόν, άγγελοι χάρηκαν με την άνοδο του ανθρώπου στον ουρανό, στα δεξιά του Πατέρα. Χάρηκαν και προέβησαν, είπαν προηγουμένως, σε αλλαλαγμούς χαράς. Οι όσοι και οι δίκαιοι το ίδιο, γιατί και αυτοί δέχθηκαν εκείνο που είχε αποστατήσει και φύγει από κοντά τους, πάλι σαν αδερφό στην ίδια μάνδρα του Παραδείσου. Αδερφοί μου, τελειώνοντας, λέω τα εξής, ακούμε, ότι έρχεται η ώρα που θα ακουστεί η σάλπικα του Θεού. Σίγουρα δεν μιλάμε να πούμε για χρονοδιάρκεια, γιατί θα πέσουμε έξω. Γιατί και 1000 χρόνια μπροστά στον Θεό είναι η χτεσινή ημέρα
Και 3 εκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει, ούτε χθες η ημέρα δεν γίνεται. Και επομένως, το ότι έρχεται ο Κύριος και λέει, όταν έρθει ο Κύριος, αφού ακουστεί σάλπιγγα, αλληγορικά σάλπιγγα, θα έχουν λάβει προσταγή οι άγγελοι να ανεβάσουν πάνω τους ανθρώπους. Θα κατέβει ο Κύριος, λέει, στα σύννεφα, θα κατέβει στα σύννεφα ο Κύριος επάνω, γιατί αυτό είναι το όχημά του, λέει η Γραφή, και δεν είναι σύννεφα τέτοια, προσέξτε εδώ. Επειδή δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, γιατί ακαριέα θα πεθάνουμε, δεν αντέχουμε στο φως και στη δύναμη της θεότητας, γι' αυτό το λόγο που παρουσιάζει η Γραφή σε σύννεφα. Θα κατέβει, λέει, και θα πάρει της Εκκλησίας τους σωσμένους και πάντες εμείς αλλαγισόμεθα. Τότε όλοι εμείς οι άνθρωποι που θα ζούμε, αν θα ζούμε, θα αλλάξουμε αυτό το φόρεμα που φοράμε τώρα, το ανθρώπινο σώμα. Αλλαγισόμεθα εν ρηπή οφθαλμού, όσο κάνει να νοικοκλείσει ένα μάτι. Και η κρίση θα είναι τόσο, μπαμ μπαμ. Η κρίση, μια και με ρωτάς για κρίση, άμα με ρωτάς για κρίση, σαν αθραπή. Άμα με ρωτάς για κρίση, αφού, πρόσεξε το καλά αυτό που θα πω, αυτοί που θα πάρθουν και θα αλλάχθουν τα σώματα, θα είναι εκείνοι που αγαπούν τον Κύριο και θα γίνουν σώματα πνευματικά. Που θα έχουν κρυθεί από μόνοι τους στον αγώνα. Πες το σύνορα, έδωσε το σύνορα. Επομένως, αφού θα πάρει αυτούς, οι άλλοι θα μείνουνε. Θα μείνουνε οι άλλοι. Πού να πάνε οι άλλοι. Αφού λέει ο Κύριος, πολύ καθαρά, εγώ σας διδάσκω. Ακούτε το λόγο μου και τον απορρίπτετε. Συνεπώς, με κρίνετε με αυτόν τον τρόπο και με καταδικάζετε, ταυτόχρονα εσείς και καταδικάζετε τον εαυτό σας. Ο λόγος ο εμός κρίνει εμάς. Ο λόγος ο δικός μου που με ακούτε, αυτό θα σας κρίνει. Άρα λοιπόν, το ακούμε στην κηδεία, ότι θα αρπαχθούμε μαζί με τον Κύριο στα σύννεφα. Και εκεί, ακαριέα, χωρίς να καταλάβουμε, θα έχει γίνει η αλλαγή του σώματός μας, να ενωθεί με την ψυχή που ζεις, αν ζει ή αν ζούσε και έχει φύγει από τον κόσμο αυτό εδώ πέρα. Πάντως, ούκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Δεν πρόκειται να αναστηθούν οι ασεβείς. Γιατί η Ανάσταση είναι γλυκιά κουβέντα. Για τους ασεβείς μιλάμε για κάθοδο στον Άδη. Εν λάκω κατωτάτω. Εν λάκω κατωτάτω. Οι άλλοι εν θα οκεστη πόνος που λείπει στον αγμός. Τελειώνοντας, θέλω κάτι ακόμα να προσθέσω. Κάτι ακόμα να προσθέσω. Πόσα ξέχασα να τα σου πω, δεν φανταζόσαστε. Δεν φανταζόσαστε. Δεν μπορεί να τα προλάβεις όλα. Δεν τα προλάβω όλα, δεν προλαβαίνω όλα, ρε Ιωσήφη. Αλλά είναι τόσο όμορφα. Να κάτσουμε μέρες. Κάτσουμε μέρες, δεν τα λέμε. Λοιπόν, εκείνο που θα είχα, τελειώνοντας να πω, είναι ότι η ανάληψη του Κυρίου, η ανάληψη του Κυρίου, το ανέβασμά του δηλαδή, σωματικά, αυτό που λέμε ανάληψη, ανάληψη του Κυρίου, σημαίνει ανέβασμα του Κυρίου σωματικά από τον Πατέρα Θεό στα δεξιά του. Σημαίνει ανέβασμα και του ανθρωπίνου γένους των σεσωσμένων στα δεξιά του Πατέρα. Και αυτή στα δεξιά του Πατέρα. Αυτό δεν είναι επιλογή του Θεού να τους βάλει στα δεξιά, αλλά επιλογή του ανθρώπου που προτιμάει να αγαπάει τον Θεό και να λυτρώνεται. Γιατί όποιος αγαπάει τον Θεό και λυτρώνεται.
κάποια πολύ σπουδαία. Λέγαμε και με και διάλογο για τα παρέκαψα και κάτι πάρα πολύ ωραία που δείχνει σε ποιο σημείο κατάντιας είχε φτάσει ο άνθρωπος. Για να κάνει δείχνει όλες αυτές τις το σημείο και τα κατάντιας, και τα τέτοια και όλα αυτά είχε φτάσει. Το σημείο κατάντιας, ο Ιερός Χρυσόστομος, για να δείξει το ύψος και τη δόξα που τον ανέβασε τον άνθρωπο μετά. Δηλαδή φανταστείτε τι μας περιμένει. Τι μας παίρνει, δηλαδή, για να πω, τώρα για να πω το εξής, να περιγράψω ποια δόξα μας περιμένει, μπορώ, όχι δεν γίνεται, γιατί δεν ανέβηκα επάνω, εκείνος που ανέβηκε επάνω, ο Απόστολος Παύλος είπε, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τα είδα, τα άκουσα, αλλά για να σας περιγράψω πρέπει να έχετε και εσείς όμοια πράγματα εδώ. Να κάνετε συγκρίσεις. Ξεπερνάει το ανθρώπινο. Τέρμα. Και μου έλεγε ένας ότι και αυτός ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που μπορούμε να κατανοήσουμε. Δεν είναι ο αυτούσιος λόγος του Θεού που έχει στον, που ο Θεός έχει και μας, που έχει μέσα του. Γιατί ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληψης, δεν κατανοείται. Μας δίνει από το Λόγο Του εκείνο που μπορούμε να το εκφράσουμε με ανθρώπινα μέτρα. Φανταστείτε το άλλο που δεν εκφράζεται τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν η αιώνια ζωή που μας περιμένει και μάλιστα στα δεξιά του Πατέρα Του. Μια αυτή. Ο Κύριος πρωτού φύγει άφησε πολλά σημάδια και η ανάληψη που έφυγε κάτω στα Ιεροσόλυμα, στο όρο του Ελαιώνος, στην ανάληψη, έχει αφήσει το πέλμα του, το πόδι του, το ένα, πάνω στο βράχο. Το βράχο πάτησε και έμεινε εκεί. Και φαίνεται καθαρά ότι από εδώ έφυγε. Δηλαδή ερμηνεύει. Πήγε σε το είδο, έτσι. Καθαρότατα. Αυτή η εικόνα ότι ο Δημιουργός είναι ανώτερος του σύμπαντος. Πάτσε και υποχώρησε το σύμπαν. Δεν λες και τίποτα. Δεν λες και τίποτα. Σαν λόγος εννοώ. Όπως στο 40 λεπτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι το πώς το συλλαμβάνει καθαρά. Ναι. Δηλαδή. Είναι άδειο να πάει. Έχει πάει το γόνατο στο βράχο και έχει κάνει. Πάει. Λέγει να κάνω και αυτό το σχόλιο. Και το θυμήθηκα προηγουμένως. Το ξέχασα να θυμήθηκα και το ξαναξέχασα. Το θυμήθηκα τώρα. Την ώρα που έφευγε ο Κύριος της αναλήψεως προς τον ουρανό, έφευγε, πώς βλέπουμε ένα πτηνό, ανεβαίνει και χάνεται, κατά παρόμοιο τρόπο και ο Κύριος. Όταν πια δεν φαινότανε, τότε οι άγγελοι που στεκόντουσαν είπαν στους μαθητάς, γιατί καθόσαστε και βλέπετε τον Κύριο που φεύγει, όπως τον βλέπετε τώρα και φεύγει, θα ξαναέρθει. Γιατί λέει συνέβη αυτό. Γιατί για να θυμηθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τους λέει ο Κύριος ένα λόγο βαρύ και τους έπιασε στενοχώρια μεγάλης μαθητάς. Λέει εγώ φεύγω, του λέει, από σας, λέει, και ουκέ τι θεωρείτε με και δεν με ξαναδείτε πια. Και μου τρώσανε οι μαθητές στενοχώρια. Λέει φεύγω και ουκέ τι θεωρείτε με και πορεύομαι προς τον Πατέρα μου. Δεν καταλαβαίνετε τότε τι τους έλεγε ο Κύριος. Τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα και φεύγει, αν τότε λυπηθήκανε που τον έβλεπαν και που τους είπε θα φύγω, τώρα που όντως έφυγε, φανταζόμαστε σε τι πένθος έπρεπε να μπουνε, που ο Κύριος τότε ξαναλέπανε. Γι' αυτό λέει άφησε τους αγγέλους και τους έβλεπαν. Νούμερο ένα, και τους στήριξαν και τους είπαν εμείς στεναχωριέστε, έρχεται πάλι όπως τον είδατε και έφυγε. Ναι, και νούμερο δύο είναι ότι έρχεται εν πάση τη δόξη αυτού, όχι όπως είδε την πρώτη φορά, θα έρθει με όλη τη δόξη του. Αμήν. Αλλά θα μας δώσω κάτι εγώ. Σε ποια κατάντια έχουμε φτάσει. Από κάτι που θα έχει φτάσει. Που έχουμε φτάσει, στο τέλος, μπορεί κανείς να πεις.
Εγώ θα πω. Για πες. Εγώ θα πω, και το, για το προκάλεσες, θα σε απαντήσω εγώ αμέσως από εδώ που έχω μπροστά μου, είναι αυτά που παράληψα. Λοιπόν, λέγει το εξής. Ο Δαβίδ σε ένα από τους ψαλμούς του λέγει «Άνθρωπος τιμημένος με τιμή από το Θεό», το λέω εξηγημένο, «έπεσε και ανακατεύθηκε με τα ζώα χωρίς λογική και έγινε και εκείνος κτίνος, αποκτηνώθηκε, όμοιος με τα ζώα». Αυτό λέει, το καταλάβεις το που είπα. Συμπληρώνει λοιπόν ο Ρωσοστόμος και λέει «Όχι όμοιος με τα ζώα, κατώτερος και χειρότερος». Ναι. Γιατί το μεν ζώον δεν έχει λογική και πορεύεται τον δρόμο που του έδωσε ο Θεός. Ο δε άνθρωπος έχει λογική, έκανε όμοια με εκείνον, αλλά είναι κατώτερο από το ζώο. Ναι. Ως προς τα έργα, κατώτερο και από τα ζώα. Ακόμα μιλεί και λέγει ότι το χελιδόνι και το τριγόνι και τα σπουργίτια του αγρού γνώρισαν τους καιρούς που έρχονται, ξέρουν τον καιρό που θα γεννηθούν και πάνε στις φωλιές. Τα χελιόνια του έρχονται την άνοιξη, το τέλος και γεννάνε. Γνωρίζουνε, γνωρίζουν πότε θα έρθουνε. Ναι ή όχι. Πολύ ωραία, προσέξτε το αυτό τώρα. Ο λαός μου όμως σταμάτησε να γνωρίζει αυτά που του έχω δώσει να γνωρίζει. Τα ζώα γνωρίζουνε, τα πτηνά, με συγχωρείτε, γνωρίζουνε πότε θα γεννηθούν στον κόσμο και πηγαίνουν το κατάλληλο καιρό για να γεννήσουν, και τα παιδιά μου, λέει ο Θεός, δεν γνωρίζουν τους νόμους μου που τους έχουν στα χέρια. Άρα έχουμε εκτινοποιηθεί όλοι. Προχωράω ακόμα. Τα μυρμήγια. Τα μυρμήγια. Η Αγία Γραφή λέγει σε ένα σημείο ότι «Σου παραγγέλω, άνθρωπε, τεμπέλη, κοίταξε το μυρμήγι». Πώς το λέει. Τώρα το είπες καλά. Τεμπέλη. Ναι. Μιμήσου, κοίταξε το μυρμήγι και να το μιμηθείς, ώστε αν το μιμηθείς και κάνεις ό,τι κάνει το μυρμήγι, τότε θα είσαι σοφότερος το μυρμήγι. Τώρα είσαι χειρότερος με το μυρμήγι. Που είσαι τεμπέλης. Καταλάβω και αυτό. Και πολλά και σημάδια, περιμένεις και τα λέω Χρυσόστομος. Και πολλά και. Και αυτό, μια και είναι πολλά ακόμα και την κουράστηση από την βλέπω. Ναι, όχι, τάχα, σκοπό να στα πω, αλλά τάφαγε ο χρόνος. Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε το λόγο του Θεού. Ορισμένες εποχές στέλνει ο Θεός και τους απεσταλμένους του και βγαίνουν δημόσια και φωνάζουν. Και οι άνθρωποι είναι πέτρα, άσφαλτος πατημένοι και δεν ακούνε τίποτα. Λέει εδώ ο προφήτης Μιχαίας ότι ακούσατε φάραγγες, ακούσατε το λόγο του Θεού, φάραγγες και τα θεμέλια της γης, ότι κρίσεις το Κυρίο και προς τον λαόν αυτού. Επειδή είχαν κλείσει τα αυτιά οι άνθρωποι εντελώς και δεν ακούγανε το Λόγο του Θεού, λέει ακούστε με τώρα εσείς τα φαράγγια και οι πέτρες το Λόγο του Θεού, έρχεται για να τον κρίνει. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δεν άκουγαν ήταν πιο ανέστητοι και από τις πέτρες και τα φαράγγια και τους λίθους. Και κάπου αλλού λέει και κράξονται οι λίθοι. Θα κράξουν οι λίθοι. Τέτοια αναισθησία και πόρωση θα υπάρχει, ώστε να μην ακούνε λόγο Θεού οι άνθρωποι καθόλου. Να βγουν στα αυτιά τους. Όπως τώρα. Τώρα δεν ακούει κανένα τίποτα. Και λέει. Ναι. Πρόκειται περί την ανθρώπα που έλεγε ο Βαρβαρίστας ο Γαγάκης. Λοιπόν. Έτσι μας χαρακτηρίζει. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, σας κούρασα. Καλή ανάληψη και όχι άλλο πια. Τέρμα. Εδώ στο Κολοπή κάνουμε. Όχι,
Την επόμενη. Να έχετε, εντάξει. Λοιπόν. Τώρα όχι, γιατί είναι σαν λήψη. Την άλλη φορά ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Μία και τέρμα. Χριστός Ανέστη εκνεύρον θανάτων ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έβε και ειδί, η νομόνια ζωή και το μέγα έλεος. Αναλήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, καλοποιήσας τους μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτό δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, πολυτρωτής του κόσμου. Καλή ανάλυση. Έλα.